χαίρετε πάντες, σπαστόμεθα, χούμας εις το πρώτον και τριακοστόν επεισόδιον του ελληνικού ακροάματος. Έλθετε ουν δέρο, χίνε ελληνίζετε, ολίον χρόνον μεθέμον. Χελένες δε ουκ εσμεν, αλλά δύο φιλόι τεν γλώσσαν μανθάνοντες. Χαίρε, ο Λέανδρε, πώς έχεις σήμερον? Πώς έχω σήμερον? Καλώς, καλώς νομίζω εμαυτόν, ο Ιωσέφ, καί σου? Παν καλώς έχω τέμερον. Πάιξας το σδατρίκιον μετά των φίλων. Τι επόιεκας σου? Εγώ, ο Ιωσέφ, οίδας τούτο, μανθάνω την ελληνική γλώσσα, όσα είναι. Όταν ουκ έχεις αναπάουσιν από τούτου, ουκ αεί δε σε χρενίστειν. Ο βέλτιστε, ει βέλτιον βούλωμαί γυγνέσθαι, ανάγκη εστί μόι σδέιν χόλον τον πίον ελληνιστή. Ως λέγεις, ο φίλε, αλλά ειπέμοι, τέμερον, άλλον ψαλμόν, αναγνώσομεν εύ, μάλα γαρ αρέσκει μόι, χούτοι, χοί ψαλμόι. Ναι, 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 πανουγέ. Ο επιγυγνώμενος ψαλμός, ο τρίτος αν έγε, ουγά? Έστιν ο τρίτος, αλλά λέγε μόι. Εθέλεις αναγνώναι πάντα, ψαλμόν? Πόσοι έισιν? Πολλοί έισιν, ο φίλε. Πεντέκοντα και χεκατόν, οιωμάι. Ω, κράτηστε. Ουκ έξεστη χεμίν, πάντα αναγκυγνώσκεϊν. Διατί ου χερμενεουόμεν των ψαλμών των όγκων. Άξιος γαρ φάινετα ημόι όν. Α, ναι, καλώς, καλώς. Πρώτομεν, αναγνώσομεν, δεύτερονδι, χερμενεουέν των ψαλμών, παιρασόμεθα. Ναΐ, αρχόμετα. Μεθα, αρχόμετα. Τις πρώτος, που εστίν, το ο ψαλμός, α. Εγώ πρώτος. Ναι. Εις το τέλος, ὑπὲρ των ληνῶν, ψαλμός το Δαυείδ. Κύριε, ο κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν το ὄνομά σου, ἐν πάσῃ τέγε, ὅτι ἐπήρθε ἡ μεγαλοπρεπία σου, ὑπεράνω τὸν οὐρανῶν. Εξ στόματος νεπίων καὶ τελασδόντων καρτερίσω άινον, γένεκα των εχθρών σου, του καταλύσαι εχθρών καί εκδικετέν. Ότι οψωμάι τους οργανούς, έργα των δακτύλων σου,
selenen kai asteras hasu ephemeliosas. Τι εστιν άνθρωπος, χωτι μιμνέσκε αυτού, ε χιός ανθρώπου, χωτι επισκέπτε αυτόν. Ελάτωσας αυτόν, βραχού, τι παραγγέλους, δόξε καί τιμέ, εστρεθάνωσας αυτόν. Καί κατέστεσας αυτόν, επί τα έργα των χειρών σου, πάντα χιπέταξας χιποκάτω των ποδών αυτού. Πρόβατα καί βοάς, πάσας ετιδικάι τα κτένε του περίου. Τα πετεινά του ουρανού καί τους ηχθύας τες θαλάσσες, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλάσσων. Κύριε, ο κύριος ἡμῶν, ὁς θαυμαστὸν το ὄνομά σου, εν πάσε τέγε. Αξιόλογος εστιν ὁ ψαλμός. Ούγαρ. Ναι. Καμόι αρέσκε σφόδρα. Αλλά τι σημαίνε. Ού πάντα σον ιέμε. Επάινει τον Θεόν, ούγαρ. Λέγον ο Κύριος, ως θαυμαστόν το όνομα. Ναι, ναι, μάλιστα και. Ως καί ρωμαϊστή, Domini Dominus Noster. Αλλά τις τούτο έγραψεν. Ο βασιλεούς Δαβίδ, ως εμόι δοκέι. Τι σε μάινει, χε μεγαλοπρέπεια. Τούτης την χωσέ δόξα του θείου, ουγά. Αρέσκε μόι τι λέγε περί τες αστρονομίας. Καλώς εστίν. Ναΐ, κάλλησθεν. Χωτεός επόιεσε τεν σελένεν, καί τον χέλιον, καί τα άστρα, κατά τον Δαβίδ. Οι μοι, νουν τα άστρα ουκέτι χωράν δυνάμεθα εν τε πόλε κατουικούντες. Παλαίδι θαυμαστόν αν έιε καί πνευματικόν χωράν των ουρανών τες νυκτός. Πάνου γε. Δεί χεμάς εν το αγρό κατοικέιν, ο φίλε. Ναι, ναι. Βούλωμαϊ χωράν τα άστρα. Δεί σι εκ τες πόλεος εκ θεόγεν ο Ιωσέφ. Πώς δύνασαι, φιλοσοφέιν, τα άστρα ουκ χωρών. Εκ τες πόλεως εκ φεύγειν, τα άστρα έχω εν το νό, ο Λέανδρε. Τι άλλο λέγει ο ψαλμός, ουμόνον περί τες αστρονομίας, αλλά καί του ανθρώπου τόπου λέγει. Ναι. Ο άνθρωπος έτον των αγγέλων τούτες τι χοε άγγελοι χουψελότεροι των ανθρώπων. Ο άνθρωπος έτον έστιν, αλλά ο Θεός φιλέει αυτόν. Mm-hmm.
φαίνεται μόι τούτο ως εν εργο Σοφοκλέος είναι, ογά. Δέσιν τότε τι εστίν άνθρωπος. Ναι, ναι, πολλά τα δεινά, αλλά ουδέν δεινότερον ανθρώπου πέλη. Ουδε εις οίδε τι έστιν ο άνθρωπος, άνθρωπος, όν. Ούτε Σοφοκλές, ούτε εγώ. Μάλιστα και ίσως χωρί θεοί ίσασιν τι εστίν ποιούντες αυτόν, αλλά χίνε τι. Τι σημαίνει ο βίος. Ο Θεέ, γιατί χεμάς πεπόιεκας. Ου δυνάμεθα εδέναι ε βουλέτης εστί τοίς θεοίς ε ου οίμοι τάλας. Αλλοτι εν το σαλμό ο φίλε. Ναι, ναι. Ουκ οίδα της χω άνθρωπος, αλλά της έστιν χούτος χουιός του ανθρώπου. Φαίνεται μόι ότι χεμείς πάντες εσμεν χωί χουιόι του ανθρώπου, ουγά. Τοίς τι χριστιανικόις χούτος εΐν χωί Ιησούς. Αληθώς λέγεις, ο φίλε. Τούτο έγραφε εν τε επιστολέ προς Χεβραίους. Ναι. Πολλά εκ τούτο του σαλμού χρόνται χωί χριστιανικόι. Χωιόντι κατά Παύλον ο Ιησούς εχε τους εχθρούς χούπο τον ποδόν αὐτοῦ, αλλά εν το σαλμό τότε λέγει περί τες δυναμεως ανθρώπου εχούσες τα ζωία χούπο κάτω τον ποδόν. Ναι, σημαίνει ότι ο άνθρωπος κρατεί πάντα επί τες γες, ως λέγει καί εν το βιβλίο Γένεσις. Ναι, ναι, πάνω γε. Καί λέγει ο Παύλος τον Ιησούν ως δεύτερον Αδάμ έναι. Καλώς, ο χιός ανθρώπου δις σεμάινε, πρώτον μεν χιός του Αδάμ, χος χεμείς πάντες, δεύτερον δε, χωτι ου της χυψελός έστι. Ναι, καί τοίς χριστιανικόις, χωτι ο Ιησούς έστιν hosper anthropos al en onte ukestin aloti o file uden alo echo epein pro aeromai en to kepo menein kai ta astra blebein galos kai humeis o acroatai homologeite hemin eu aega bulometha acuein ex humon. Nai eipete hemin tis nomisdete ton hion
του ανθρώπου είναι. Αι, επετεύουν χέμιν γράφοντες καί δια του πρόσωπο βιβλίου, καί δια του Instagramatos, καί του τερατίσματος. Καί δε καί δια τες ηλεκτρονικές επιστολές του ακροάματος. Εις αυθες πάντες. Έρωσθε ο φίλοι καί φίλαι. Το τέλος. Καλώς.